Παρά την φετινή καλή τιμή, μεγάλη είναι η ζημιά στην ελαιοπαραγωγή από το γλυοσπόριο και το δάκο, κάτι που οφείλεται στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίες. Μεγάλο μέρος της ελαιοσυγκομιδής προσβλήθηκε από γλυοσπόριο και δάκο, πράγμα που φαίνεται σε περιοχές με μεγάλη παραγωγή τα προηγούμενα χρόνια, όπου φέτος δεν έπιασαν ούτε 10%. Η περιοχή της Ζαχάρου, η περιοχή της Κρέστενας, τα παιδινά της Ηλίας σε κάποια σημεία, αλλά και κάποιες άλλες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα, έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα με τις παρατημένες ζέστες, το φαινόμενο του γλυοσπορίου. Συνδυασμός με λίγο με την αύξηση του βάκου, που μέχρι πριν 10 μέρες ήμασταν σε καλά επίπεδα. Αλλά όμως αυτή η ξηρασία των 20 συνεχιζόμενων ημερών έχει δημιουργήσει αυτό το συνδυασμό των δύο προβλημάτων. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ανακοινώσεις αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ μέσω του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων να αποζημιωθούν οι καλλιεργητές. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει και όλοι περιμένουν να πάρει θέση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να στείλουμε την πραγματική εικόνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να, και από τη δική μας πλευρά να πιεστεί το Υπουργείο, αλλά και να βρεθεί, ώστε να βρεθεί μια λύση της αποζημίωσης αυτών των παραγών. Εκτός από το δάκο, φέτος προέκυψαν ζητήματα με την ασθένεια γλυοσπόριο, ένα μυκητά την ανάπτυξη του οποίου βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες και η μεγάλη ζέστη που επικρατεί για χειμώνα. Έχουμε ζημίες οι οποίες προκαλούνται από αίτια τα οποία δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και υπ' αυτή την έννοια, εγώ δεν πρόκειται να προσφέρω ψεύτικες υποσχέσεις και προσδοκίες αβάσιμες στους παραγωγούς μας. Δεν είναι θέμα αλλαγής του κανονισμού. Είναι θέμα πόρων. Διότι ωραία, και τώρα που δεν είναι η ζημία αυτή εντός του κανονισμού, πρέπει να αναζητηθούν πόροι για να υπάρξει μια ενίσχυση στους παραγωγούς. Άρα το ερώτημα τελικά καταλήγει στο το που, από πού θα εξευρεθούν οι πόροι. Οι αγρότες ζητούν να αλλάξει το μοντέλο που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ακολούθως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τη Δακοκτονία. Θα πρέπει αυτή η παραγωγή να αποζημιωθούν μέσω της διαδικασίας του de minimis, διότι μέσα από τον ΕΛΓΑ δεν γίνεται αυτή η αποζημίωση, αυτή η ασθένεια δεν αποζημιώνεται μέσω του ΕΛΓΑ, ούτε μέσω των ΨΕΑ. Όμως η πολιτεία θα πρέπει να βρει τον τρόπο αυτά τα χρήματα που δίνονται για τέτοιες περιπτώσεις μέσω de minimis, για να υπάρξει μια δίκαιη αποζημίωση σε συγκεκριμένη μερίδα παραγών. Εμείς από τον ΕΛΓΑ δεσμευόμαστε από τον κανονισμό μας. Οι ενισχύσεις οι οποίες δίδονται για οποιασδήποτε άλλες ζημίες δεν είναι αντικείμενο του ΕΛΓΑ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ενισχύσεις για οποιασδήποτε άλλες ζημιογόνες αιτίες. Αυτό το οποίο κάνουμε, και το κάνουμε με πίστη για την Ελληνίδα και τον Έλληνα αγρότη, είναι να διαθέτουμε το μηχανισμό μας να καταγράφει την έκταση των ζημιών, να συγκροτεί μια έκθεση, να συγγράφει μια έκθεση ο ΕΛΓΑ, την οποία καταθέτει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών να μπορεί να εξευρεθεί μια λύση ενίσχυσης των παραγωγών.